Σημαντικό το νομοσχέδιο. Ναι, σημαντικό. Και σημαντικό από την σκοπιά, και αυτό εμείς αναδεικνύουμε, των συμφερόντων και της εξυπηρέτησης των λαϊκών, των εργατικών λαϊκών αναγκών σε υπηρεσίες δημόσιες υγείας. Τι φέρνει η κυβέρνηση? Φέρνει ένα αντιδραστικό, αντεργατικό, αντιλαϊκό νομοσχέδιο έκτρωμα, που ήδη έχει απορριφθεί από τους νοσοκομιακούς γιατρούς, αλλά και από εκατοντάδες σωματεία, συνδικάτα, φορείς του εργατικού λαϊκού κινήματος. Και σας έχουν στείλει, κύριοι της κυβέρνησης, κυρία Υπουργέ, και στην κυβέρνηση φυσικά, σας έχουν στείλει ξεκάθαρο μήνυμα: καταδίκης των εγκληματικών σας σχεδίων σε βάρος της υγείας του λαού. Ως κόμμα ενώνουμε τη φωνή μαζί τους, τη φωνή μας μαζί τους, και απαιτούμε την απόσυρση του νομοσχεδίου. Διότι η συντριπτική πλειοψηφία των γιατρών του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, όπως και το υπόλοιπο προσωπικό, νοσηλευτές, διοικητικό, που με αυταπάρνηση και ανιδιοτέλεια δίνουν καθημερινά μάχη στο πλευρό των ασθενών, γεγονός που απέδειξαν περίτρανα την περίοδο της πανδημίας, στέλνουν το μήνυμα πως δεν θα αφήσουν τους ασθενείς να γίνουν βορρά στα κοράκια της υγείας. Δεν θα τους εγκαταλείψουν και δεν θα τους αφήσουν ανυπεράσπιστους την ώρα της αρρώστιας, την ώρα της ανάγκης, επειδή δεν έχουν να πληρώσουν, όπως και το ότι δεν δέχονται να ενισχύσουν το εισόδημά τους από το υστέρημα των ασθενών, του λαού, που υποφέρει από την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, την ανεργία, τους λαϊλατημένους μισθούς. Απορρίπτουν τη λογική του «όποιος δεν έχει να πληρώσει, δεν θα επιβιώνει». Διεκδικούν και απαιτούν αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία για όλο το λαό. Και φυσικά δεν τρομοκρατούνται από τα διαδηλωτοδικεία που έχετε στήσει, σέρνοντας στα δικαστήρια αυτούς που αγωνίζονται και διεκδικούν, όπως κάνετε με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας, την Αφροδίτη Τιρέτζου. Διότι, όπως γράφεται στην κλήτευση, δεν συμμορφώθηκε προς τα υποδείξεις. Και γίνεται λόγος για τους υγειονομικούς, για τους οποίους χύνατε κροκοδίλια δάκρυα και χειροκροτούσατε την περίοδο της πανδημίας. Στους οποίους όμως, να μην τα ξεχνάμε, στέλνατε τα ΜΑΤ και τους ρίχνατε χημικά όταν κινητοποιούνταν, διεκδικώντας τι? Λύσεις για την υγεία του λαού. Δημόσια και δωρεάν υγεία για όλο το λαό είναι η απέτηση του ίδιου του λαού, αλλά και το δίδαγμα της πανδημίας που μέχρι σήμερα έχει στοιχήσει 35.000 νεκρούς εξαιτίας της εγκληματικής σας πολιτικής στον χώρο της υγείας. 3 χρόνια πανδημίας και είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Επικαλείστε ότι παίρνετε πρόσθετα μέτρα για την ενίσχυση του ΕΣΥ για την αντιμετώπιση δίθεν των έκτακτων αναγκών της πανδημίας. Πρόσθετα μέτρα που δεν προσθέτουν προσωπικό. Έτσι, αντί να μονιμοποιηθούν, ξαναπροσλαμβάνονται οι επικουρικοί και οι συμβασιούχοι που λύγει η σύμβασή τους, προσλαμβάνονται συνταξιούχοι γιατροί, συνεχίζονται οι μετακινήσεις, ενώ οι μερικές εκατοντάδες προκηρύξεις θέσεων μόνιμων γιατρών είναι σταγόνα στον ωκεανό των χιλιάδων ελλείψεων. Και συγχρόνως έχουμε κύμα παραιτήσεων εξαιτίας της εντατικοποίησης, της κακοπληρωμένης δουλειάς, των απλήρωτων εφημεριών, όπως και συνταξιοδοτήσεις που δεν αναπληρώνονται. Αποτέλεσμα, ολόκληρα τμήματα και κλινικές να οδηγούνται σε ξαφνικό θάνατο, πολλά από τα οποία προσφέρουν εξειδικευμένες υπηρεσίες. Και απέναντι σε αυτή την κατάσταση, η κυβέρνηση, το Υπουργείο Υγείας, φέρνει ένα νομοσχέδιο που υπηρετεί ξεκάθαρα τις ανάγκες των κερδών των μεγάλων κλινικαρχών και των μεγαθυρίων της ιδιωτικής υγείας, που μέσα στην πανδημία κερδοσκόπησαν άγρια, αφήνοντας ανθρώπους να πεθαίνουν. Και συγχρόνως ανοίγεται επικίνδυνους δρόμους στην κατεύθυνση της υποβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, της παραπέρα ενίσχυσης, της εμπορευματοποίησης, της δημόσιας υγείας και της γιγάντωσης του ιδιωτικού τομέα υγείας. Τι κάνετε λοιπόν με το νομοσχέδιο? Ακριβώς πατάτε, αξιοποιώντας φυσικά τα υπαρκτά προβλήματα των δημόσιων νοσοκομείων που αφορούν τη στελέχωση, την εκπαίδευση, την έλλειψη εκπαίδευση σε ορισμένες ειδικότητες, τους χαμηλούς μισθούς γιατρών και άλλα, προτείνοντας ως λύσεις, όπως λέτε, λύσεις δηλαδή που προωθείτε, οι οποίες τι έχουν στη βάση τους? Την ίδια πολιτική και τα μέτρα που απορρέουν από αυτή, προκειμένου να μην εκτραπούν, όπως ακούσαμε και εισηγητικά από τον εισηγητή της πλειοψηφίας, οι αντιλαϊκοί δημοσιονομικοί στόχοι.
δηλαδή μείωση του κόστους λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων, προκειμένου να ανταποκριθούν στις μειωμένες κρατικές δαπάνες και συγχρόνως της αύξησης των εσόδων από την πώληση των εργασιών τους, προκειμένου να είναι, όπως λέτε και γράφετε, βιώσιμες επιχειρήσεις. Λοιπόν, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η πιστή εφαρμογή της στρατηγικής του κεφαλαίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είτε ως κυβέρνηση είτε ως αντιπολίτευση εφαρμόζεται και η Νέα Δημοκρατία, τώρα αλλά και πριν χρόνια όταν κυβερνούσατε ή συγκυβερνούσατε, αντίστοιχα το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και ο ΣΥΡΙΖΑ, για τη λειτουργία των δημόσιων μονάδων, με τι κριτήριο λειτουργίας, τα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, δηλαδή ως επιχειρήσεις. Με ενίσχυση της λειτουργίας τους, δηλαδή, ως αυτοτελείς ανταγωνιστικές επιχειρηματικές μονάδες, που θα συνυπάρχουν με τους ιδιωτικούς ομίλους στην υγεία, αντίστοιχα στην πρόνοια, και θα καλύπτουν το κόστος λειτουργίας με την πώληση υπηρεσιών στους ασθενείς πελάτες και φυσικά στα ασφαλιστικά ταμεία. Γιατί και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ έχουν εντελώς διαφορετικό πράγμα στο μυαλό τους από ό,τι καταλαβαίνει ο απλός κόσμος όταν ακούει τη λέξη δημόσιο. Αφού και οι τρεις μιλάτε για ένα εμπορευματοποιημένο σύστημα υγείας που στην ταμπέλα θα γράφει δημόσιο, αλλά μέσα θα αλωνίζουν τα επιχειρηματικά, κρατικά και ιδιωτικά συμφέροντα. Έτσι, το γεγονός ότι κάθε κυβέρνηση, όποιες απόχρωσες και αν ήταν, ήταν χειρότερη από την προηγούμενη για την κάλυψη όμως των αναγκών, των λαϊκών αναγκών στην υγεία, αποδεικνύεται βλέποντας ενδεικτικά τις αποφάσεις, τα μέτρα, αν θέλετε, των τελευταίων ετών. Με τις μειώσεις της κρατικής χρηματοδότησης, τη γιγάντωση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων, μείωση της παροχής των υπηρεσιών, αύξηση πληρωμών και της συμμετοχής των ασφαλισμένων, τη διάλυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα υγείας, την εμπορευματοποίηση του δημόσιου κρατικού τομέα υγείας και φυσικά την επέκταση των συμπράξεων δημόσιο-ιδιωτικού τομέα και άλλα. Κατευθύνσεις και μέτρα που προχωράνε χωρίς το πραγματικό διάλειμμα από καμία κυβέρνηση. Να λοιπόν πώς εξηγούνται οι ρυθμίσεις για την εξάμηνη απασχόληση των αποφύτων της ιατρικής, προκειμένου να καλύψουν κενά από την έλλειψη ειδικευμένων γιατρών που δεν προσλαμβάνονται από το κράτος, οι ρυθμίσεις για τους αγροτικούς γιατρούς, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το υπαρκτό πρόβλημα της σχεδόν ανύπαρκτης δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με τα επικίνδυνα, υποστελεχωμένα και υποεξοπλισμένα κέντρα υγείας. Έτσι λοιπόν εξηγούνται οι ρυθμίσεις που δίνουν τη του νομοσχεδίου, που δίνουν τη δυνατότητα στους γιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους ως ιδιώτες γιατροί στον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να αυξήσουν το εισόδημά τους, αφού το κράτος δεν έχει τη δυνατότητα, όπως λέγεται, να αποκαταστήσει τις τεράστιες περικοπές των προηγούμενων χρόνων. Ενώ με δεδομένες τις απαράδεκτες εργασιακές, επιστημονικές και μισθολογικές συνθήκες, γιατροί που δεν αποδέχονται την πλήρη και αποκλειστική απασχόληση να προσλαμβάνονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης και με το δικαίωμα άσκησης ιδιωτικού έργου. Τι έχουν ως κοινή βάση οι ρυθμίσεις αυτές? Την πολιτική ανάπτυξης του συστήματος υγείας και της προσαρμογής του στα κριτήρια της γενικότερης ανάπτυξης της οικονομίας, όπου οι λαϊκές κοινωνικές ανάγκες όπως αυτές της υγείας θεωρούνται για το κράτος κόστος που πρέπει συνεχώς να συμπιέζεται. Και αυτές οι ρυθμίσεις αποτελούν αντικειμενικά τη φυσική συνέχεια όλων των προηγούμενων ρυθμίσεων που και αυτές εντάσσονταν στον ίδιο στρατηγικό στόχο. Συνεπώς τα μέτρα που προωθούνται με αυτό το νομοσχέδιο όχι δεν πρόκειται να βελτιώσουν τους όρους περίθαλψης των ασθενών, αλλά θα τους επιδεινώσουν ακόμα παραπέρα. Τι κάνει τώρα η κυβέρνηση, το κράτος μάλλον μέσω της κυβέρνησης, με βάση το νομοσχέδιο? Πρώτον, οριοθετεί τη δυνατότητα του δημόσιου συστήματος υγείας στο σημερινό ανεπαρκέστατο έως άθλιο επίπεδο παροχών και ως διέξοδο τι καθιερώνει σε μεγαλύτερη κλίμακα τις επιπλέον πληρωμές από τους ασθενείς για να εξασφαλίσουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δεύτερον, τι άλλο κάνει? Σπρώχνει τους γιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων να ενταχθούν στον ανταγωνισμό του ιδιωτικού έργου με προσδοκία την αύξηση του εισοδήματος, που όμως αυτό τελικά θα αφορά ένα πολύ μικρό μέρος, ενώ η πλειοψηφία θα συνεχίσει να εργάζεται με ακόμα πιο επαχθείς
εργασιακούς, μισθολογικούς και επιστημονικούς όρους. Και ταυτόχρονα η κυβέρνηση με το πρόσχημα ότι να, σας έδωσα τη δυνατότητα να βελτιώσετε τη θέση σας, απευθυνόμενη δηλαδή στους νοσοκομειακούς γιατρούς, θα μεταθέτει την ευθύνη στους γιατρούς που δεν την αξιοποίησαν. Αυτό λέγεται εκβιασμός. Εκβιάζεται λοιπόν τους γιατρούς να βγουν στην πιάτσα της αγοράς, αλλά και τους ασθενείς να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Έτσι λοιπόν, καθ' όλη τη διάρκεια του προηγούμενου διαστήματος από την ανακοίνωση του νομοσχεδίου, αλλά και τις τοποθετήσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργού αν θέλετε, βέβαια τώρα δεν είναι εδώ, αλλά θα τα διαβάσει και θα τα ακούσει, είναι και η Υφυπουργός εδώ. Λοιπόν, τι έβαζε ως απορία ο Υπουργός, το ερώτημα, έβαζε το ερώτημα, γιατί λέει να υπάρχει πρόβλημα στην αξιοποίηση των ιδιωτών γιατρών, αφού οι ασθενείς δεν θα πληρώνουν. Και ότι αυτό εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες, εκτός από την Κύπρο, αν θυμάμαι καλά. Ενώ επίσης, ένα δεύτερο στοιχείο, επίσης απορία, σε εισαγωγικά το βάζω τη λέξη ερώτημα, ήταν η άσκηση του ιδιωτικού έργου των γιατρών, το ΕΣΥ, που δεν θα επηρεάσει καθόλου τη λειτουργία του συστήματος υγείας. Έχουμε λοιπόν να πούμε το εξής. Πρώτον, ασφαλώς δεν θα πληρώνουν άμεσα σε ό,τι αφορά το πρώτο. Φυσικά δεν θα πληρώνουν άμεσα οι ασθενείς, αλλά πληρώνουν και θα πληρώνουν σε ό,τι αφορά το κομμάτι αυτό έμεσα μέσω των ασφαλιστικών ταμείων. Και τα οποία ασφαλιστικά ταμεία πλέον, με διαδοχικές αποφάσεις όλων των κυβερνήσεων, δεν χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και υπάρχουν εδώ και τα εξής ζητήματα. Πρώτον, τα τεράστια κενά σε γιατρούς στα δημόσια νοσοκομεία, αντί να καλυφθούν μόνιμα με προσλήψεις γιατρών, τι κάνετε, παραπέμπετε η λύση τους, εάν και εφόσον το επιλέξουν κάποιοι ιδιώτες γιατροί. Δηλαδή, αντί το κράτος να εξασφαλίσει την επάρκεια σε γιατρούς, μετατρέπεται, πριν ήταν αστυνόμος, τώρα μετατρέπεται σε τροχονόμο των κανόνων της αγοράς, που με κριτήριο το κέρδος, κάθε μορφής κέρδος, θα καθορίζει αν και εφόσον καλυφθούν ορισμένες ανάγκες. Δεύτερον, η απασχόληση των ιδιωτών γιατρών, που εξ αντικειμένου, αφού λειτουργούν και ιδιωτικό ιατρείο, θα είναι ή όχι περιορισμένη και αντίστοιχα, βέβαια με την αντίστοιχη αμοιβή, θα είναι ή δεν θα είναι περιορισμένη. Οι ανάγκες όμως των ασθενών και των δημόσιων νοσοκομείων είναι πάγιες και διαρκείς. Άρα λοιπόν πώς θα καλύπτονται τις μέρες και τις ώρες της απουσίας αυτών των ιδιωτών γιατρών που θα μπουν στα νοσοκομεία, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τρίτον, τα ζητήματα της συνέχειας του επιστημονικού έργου, της συστηματικής παρακολούθησης των ασθενών. Πώς εξασφαλίζονται με γιατρούς επισκέπτες και πάλι λόγω του αντικειμένου τους είναι ιδιώτες, το βλέμμα τους, αν θέλετε, θα είναι κύρια στην ενασχόλησή τους, στη δουλειά δηλαδή του ιδιωτικού ιατρείου. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο, δηλαδή της άσκησης, ερώτημα του Υπουργού που έβαζε, της άσκησης δηλαδή του νέου ιδιωτικού έργου των γιατρών του ΕΣΥ, διότι υπάρχει και το παλιό, μην το ξεχνάμε, δηλαδή αυτό των ιδιωτικών απογευματινών ιατρείων, των χειρουργείων και πάει λέγοντας. Λέμε το εξής. Πρώτον, αυτή η διεύρυνση της αγοράς στις εργασίες της υγείας ενισχύεται ακριβώς διότι αποδυναμώνει τη δυνατότητα των δημόσιων νοσοκομείων να ανταποκριθούν στις διευρυμένες ανάγκες. Δηλαδή, τι γίνεται, από τη μία το κράτος διαμορφώνει τους όρους αποδυνάμωσης των δημόσιων νοσοκομείων και από την άλλη προκειμένου να καλυφθούν αυτές οι αδυναμίες, τα κενά που δημιουργούνται, τι κάνει, παραπέμπει τη λύση τους στους κανόνες της αγοράς. Δεύτερον, οι διευρυμένες λαϊκές ανάγκες, καθώς και η συσσόρευση των ανικανοποίητων αναγκών της περίοδου της πανδημίας, τουλάχιστον ένα μεγαλύτερο μέρος τους που ήταν και από πριν, θα συνδέεται με τη δυνατότητα πληρωμής για την αγορά τους. Και με δεδομένο το στοιχείο της επέκτασης της σχετικής και της απόλυτης φτώχειας στις λαϊκές οικογένειες, δημιουργούνται ναι ή όχι οι όροι αποκλεισμού από βασικές ακόμα και επίγουσες ανάγκες στα ζητήματα της υγείας του λαού μας. Και ασφαλώς,
ο Υπουργός έχει δίκιο που επικαλείται ότι τα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση ήδη αποτελούν μέτρα, αποτελούν χρόνων εμπειρία, μέτρα που χρόνια δηλαδή εφαρμόζονται και σε άλλες προηγμένες κατά τα άλλα υγειονομικά χώρες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι και σε φιλολαϊκή κατεύθυνση. Και εξάλλου, μην τα ξεχνάμε, η εμπειρία της πανδημίας απέδειξε το μέγεθος ακριβώς της χρεοκοπίας αυτών των επιχειρηματικών συστημάτων υγείας στις κατά τα άλλα προηγμένες χώρες, με κριτήριο φυσικά την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Έτσι λοιπόν το αποτέλεσμα και αυτών των μέτρων θα είναι η επιδείνωση των όρων της περίθαλψης του λαού και όχι η βελτίωσή τους. Με την ίδια συνταγή δηλαδή που διαμόρφωσε αυτό ακριβώς το άθλιο σύστημα υγείας, δεν μπορούν να δοθούν λύσεις προς όφελος των ασθενών και των υγειονομικών. Και σε αυτή την ανάπτυξη που κριτήριο έχει την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, ούτε η παράλληλη ανάπτυξη του ιδιωτικού επιχειρηματικού τομέα στην υγεία και του δημόσιου με επιχειρηματικά κριτήρια και εμπορευματοποίηση των εργασιών του, ούτε οι συμπράξεις αποτελούν λύση για το λαό. Συνεπώς λύση δεν είναι αν θα οικονομήσει λίγο ή πολύ ο ιδιωτικός τομέας, ούτε αν τα δημόσια νοσοκομεία είναι περισσότερο ή λιγότερο εμπορευματοποιημένα. Λύση αποτελεί η κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης στην υγεία με την ανάπτυξη ενός αποκλειστικά κρατικού συστήματος υγείας που έχει ως κριτήριο την πλήρη και απολύτως δωρεάν πρόληψη, περίθαλψη, αποκατάσταση της υγείας του λαού σε μια σχεδιασμένη ανάπτυξη της οικονομίας που θα καθορίζεται και θα ελέγχεται από την λαϊκή εργατική εξουσία. Και σε αυτόν τον στόχο πρέπει να κατατείνει η σημερινή ανάγκη οργάνωσης της λαϊκής πάλης των υγειονομικών για μόνιμες προσλήψεις υγειονομικών στο δημόσιο σύστημα υγείας, για αυξήσεις στους μισθούς, για κατάργηση των πληρωμών στην ατροφαρμακευτική περίθαλψη, για αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό στην υγεία και φυσικά για κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης. Κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά την ψήφο στο νομοσχέδιο, το απορρίπτουμε, το καταψηφίζουμε και ζητάμε ακόμα μία φορά και ως την ημέρα που θα έρθει στην Ολομέλεια από τον Υπουργό, τον Υπουργό Υγείας, την απόσυρσή του. Ευχαριστώ.